Λοιπόν, εσύ κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου για την ανάδειξη της χώρας μας στο εξωτερικό. Θα το αναγνωρίσει κανείς. Η ερώτηση αυτή είναι πέρα από το αν σε ενδιαφέρει ή όχι. Σαφώς το κάνεις γιατί το θέλεις εσύ και δεν περιμένεις αναγνώριση. Όχι, φυσικά και περιμένω αναγνώριση. Εννοείς αναγνώριση για το αν θα αναγνωρίσει ο ελληνικός λαός αυτό που προσπαθώ να κάνω. Αυτό μοιραία θα γίνει αν το καταφέρω. Αν φτάσω στο στόχο μου, η χώρα θα αναδειχθεί. Εγώ θα έχω πετύχει το δικό μου το στόχο. Θα υποφεληθούμε όλοι μαζί. Ναι, πιστεύω θα το αναγνωρίσουν άμα φτάσει σε αυτά τα μεγέθη τα οποία εγώ στοχεύω. Σίγουρα θα το αναγνωρίσουν. Μπορεί βέβαια να υπάρχουν και οι κακοπροαίρετοι που να βρούνε κάτι να πούνε, αλλά νομίζω η πλειοψηφία του λαού σίγουρα όταν έρθει εκείνη η ώρα. Τι ακριβώς είναι η ταινία αυτή που θα παιχτεί, δεν ξέρω, γυρίστηκε, τι ακριβώς έγινε, δεν γνωρίζω, γι' αυτό ανάλυσέ το να καταλάβουμε όλοι μας. Ναι, η ταινία δεν έχει γυριστεί ακόμα, έχω γυρίσει το τρέιλερ, το οποίο όπως νομίζω το είπα και παραπάνω, με το οποίο προσπαθώ να βρω επενδυτές. Δηλαδή να το δείξω σε κάποιους ανθρώπους, να δείξω τη δουλειά μου, να δείξω τι μπόρεσα να κάνω με 331 δολάρια, οπότε αν βρω περισσότερα χρήματα θα μπορέσω να κάνω ολόκληρη την ταινία. Και αυτή τη στιγμή είναι δύο οι τρόποι να βρεθούν τα χρήματα. Ο ένας είναι μέσω του διαγωνισμού του Ridley Scott και ο άλλος είναι μέσω κάποιου ιδιωτικού επενδυτή. Κάποιου ανθρώπου, κατά προτίμηση ίσως Έλληνα του εξωτερικού, ο οποίος έχει την οικονομική δυνατότητα να χρηματοδοτήσει μια προσπάθεια αυτού του μεγέθους και θα ήθελε να το κάνει. Ο διαγωνισμός τώρα στον οποίο έχω καταθέσει την ταινία, έχουν λάβει από όλο τον κόσμο σκηνοθέτες και έχουν καταθέσει τα φιλμάκια τους, είναι ταινίες μικρού μήκους ή τρέιλερ σαν και αυτό, μέχρι 15 λεπτά. Και οι 50 φιναλίστ θα ανακοινωθούν 15-16 Απριλίου. Θα τους επιλέξουν από ό,τι έχω καταλάβει με βάση την ποιότητα φυσικά του υλικού που έχουν καταθέσει και με το πόσες προβολές και likes έχει το βίντεό τους στο YouTube. Γιατί η κατάθεση, η υποβολή των βίντεο έχει γίνει μέσα από το YouTube. Από εκεί και πέρα οι 50 φιναλίστ θα δοθούν σε ψηφοφορία. Θα δοθούν στο κοινό για ψηφοφορία και το κοινό θα ψηφίσει και αυτοί που θα, οι 10 πρώτοι με βάση τους ψήφους του κοινού, τις ψήφους του κοινού, θα πάνε στο Φεστιβάλ της Βενετίας, όπου εκεί οι κριτές θα διαλέξουν μία ταινία, τον νικητή, ο οποίος θα πάρει μισό εκατομμύριο δολάρια για την παραγωγή, δεν θα είναι δικό του το κέρδος, θα πάνε μόνο για την παραγωγή της ταινίας του, ώστε να γίνει ταινία μεγάλου μήκους. Και θα γίνει παραγωγή από την εταιρεία παραγωγής του Ridley Scott, που είναι ο σκηνοθέτης του Μονομάχου. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή προσπαθώ να περάσω στους 50 φιναλίστ και γι' αυτό καλώ τον κόσμο να δει το βίντεο και να πατήσει like, δηλαδή το μου αρέσει. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Αν δεν έχουν λογαριασμό στο YouTube είναι πολύ εύκολο να κάνουν. Μόνο με έχεις λογαριασμό μπορείς να κάνεις like. Και δεν πρέπει να πατάνε πολλές φορές το like γιατί μπλοκάρουν, ακυρώνονται όλες τις προσπάθειες και μπλοκάρονται τα like των υπολείπων. Απλά πατάς μια φορά, κάνεις ανανέωση της σελίδας για να βεβαιωθείς ότι το like σου έχει καταγραφεί. Η ταινία θα παιχτεί όταν με το καλό γίνει, ελπίζω σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω να βρεθεί διανομή για ολόκληρο τον κόσμο. Να παιχτεί παντού, στους κινηματογράφους παντού. Κάνουμε το σταυρό μας και ελπίζουμε να γίνει. Γιατί έφυγες από την Ελλάδα. Έφυγα, ήταν ένα όνειρο ζωής, ήταν το όνειρό μου από πολύ μικρή να το κάνω αυτό.
να πάω στην Αμερική, να παίξω στον Αμερικάνικο κινηματογράφο, ειδικά ταινίες τύπου φαντασίας, παραμυθένιες, εποχής. Αυτό το οποίο με μάγευε περισσότερο και όποιος δει το τρέιλερ θα δει ότι αυτό το παραμυθένιο στοιχείο, το ονειρικό, είναι πάρα πολύ έντονο μέσα εκεί. Και είναι το Los Angeles, το Hollywood, δηλαδή είναι η μέκα του κινηματογράφου, δεν μπορείς πουθενά άλλο να το κάνεις αυτό. Και γι' αυτό έφυγα, για ένα όνειρο. Για να κάνω κάτι που δεν μπορούσα να το κάνω στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν τα μέσα. Θα ξαναγυρίσει να εργαστείς εδώ. Ελπίζω να μην χρειαστεί. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και όλα μου τα όνειρα να πραγματοποιηθούν, ώστε να μην χρειαστεί. Αν και είναι κάτι το οποίο στην Ελλάδα θα ήθελα να... είχα παίξει στο Καλημέρα Ζωή και τη Λάμψη, σε πρωταγωνιστικούς ρόλους πριν φύγω, 2 χρόνια. Και έπαιξα και στο θέατρο, έπαιξα στο Ηρώδιο, σε πολύ μικρή ηλικία, 24 χρονών. Αν δεν χρειαστεί, για οικονομικούς λόγους, νιώθω καλυμμένη από αυτά τα οποία έκανα εδώ. Υπάρχει όμως ένα ακόμα το οποίο θα ήθελα να κάνω. Απλά έτσι για το κέφι μου, γιατί το γουστάρω. Θα μ' άρεσε πολύ. Να κάνω κωμωδία στα ελληνικά που δεν έχω κάνει, σε κάποια σειρά. Κάποια σειρά η οποία να είναι πολύ, πάρα πολύ κωμική, δηλαδή τύπου κωμωδίας που κάνει ο Πέτρος ο Φιλιππίδης. Φοβερά, δηλαδή τα αστεία αυτά της υπερβολής με την... Και ο Φιλιππίδης ο παλαιότερος θα έλεγα, γιατί μετά κάπως μαζεύτηκε. Ο Φιλιππίδης του High Rock. Μ' αρέσει αυτό το είδος κωμωδίας, το πολύ έντονο, το πολύ έξω, όχι το συνεσταλμένο και το πιο έτσι αγγλικό χιούμορ. Είναι κάτι που θα ήθελα πολύ να κάνω. Έτσι, για το κέφι μου. Γιατί μ' αρέσει. Θα έχει γέλιο. Αρκετά με το δράμα. Δεν προσφέρει η Ελλάδα ευκαιρίες σε άτομα σαν εσένα. Τα διώχνει, είναι η άποψη που επικρατεί. Συμφωνείς με αυτό? Εγώ, δόξα τω Θεώ, είχα φοβερές ευκαιρίες. Δηλαδή, με το που αποφύτησα από τη δραματική σχολή σε 6 μήνες, είχα τον πρώτο πρωταγωνιστικό ρόλο στο Καλημέρα Ζωή και μετά τον άλλο στη Λάμψη και μετά και στο Ηρώδιο. Δεν είχα καθόλου παράπονο γι' αυτό. Δεν έφυγα γι' αυτό. Δεν ένιωσα ότι με έδιωξε η Ελλάδα καθόλου. Τουλάχιστον τώρα, βέβαια, έτσι όπως είναι τα πράγματα, προφανώς θα με έδιωχνε άμα είχα μείνει εδώ. Γιατί δεν υπάρχουν δουλειές πια για τους τοπίους, είναι χάλια κατάσταση. Αλλά τότε που έφυγα εγώ, δεν με έδιωξε. Εγώ έφυγα, μόνη μου. Ήταν το όνειρό μου από πολύ μικρή. Και μόλις μάζεψα λίγα χρήματα, έφυγα. Ευκαιρίες σαν αυτές που ψάχνω, ναι, δεν τις προσφέρει και γι' αυτό το λόγο έφυγα. Τα διώχνει, λέει, είναι η άποψη που επικρατεί. Είναι βαριά κουβέντα το «τα διώχνει». Μπορώ να πω ότι ίσως διώχνει... Τώρα ναι, τα διώχνει τα παιδιά της Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Σίγουρα. Και όχι μόνο αυτούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν κάτι παραπάνω που δεν είναι εφικτό να το κάνει κανείς στην Ελλάδα, αλλά ακόμα και απλούς ανθρώπους οι οποίοι θέλουν απλά να... κερδίσουν τα προς το ζήν και δεν μπορούν να βρουν δουλειές, διώχνει ακόμα και αυτούς. Δηλαδή δεν είναι μόνο άτομα σαν και εμένα που έχουν πολύ ψηλές βλέψεις, φιλοδοξίες κτλ. Απλά απλούς ανθρώπους. Τους διώχνει αυτή τη στιγμή. Κάτι το οποίο ήθελα να πω, είναι σχετικό με αυτή την τελευταία ερώτηση, είναι ότι δεν ξέρω αν αυτό το άρθρο θα διαβαστεί και από Έλληνες του εξωτερικού, αλλά υπάρχει ένα κίνημα το οποίο λέγεται Hire a Greek, δηλαδή προσλάβετε έναν Έλληνα. Δεν θα έπρεπε οι Έλληνες να φεύγουν από την Ελλάδα, εκτός από αυτούς που θέλουν να κάνουν κάτι που δεν είναι εφικτό να γίνει εδώ, όπως αυτό που προσπαθώ να κάνω εγώ.
Ιδανικό θα ήταν να μην το βάλουν κάτω, να μην εγκαταλείψουν τη χώρα, να μην ερημώσει η χώρα από το νέο αίμα. Και υπάρχει αυτό το κίνημα, το Hire Greek, όπου Έλληνες του εξωτερικού μπορούν να προσλάβουν κάποιον Έλληνα ο οποίος ζει στην Ελλάδα, αλλά μπορεί να δουλέψει μέσω του ίντερνετ για αυτούς. Υπάρχουν άπειρες δουλειές τώρα λόγω της τεχνολογίας μπορούν να γίνουν από πολύ μακριά. Και εγώ προσωπικά έχω προσλάβει ένα παιδί, το Δημήτριο το Σιώτα από τη Θεσσαλονίκη, γιατί έχω ένα συμβόλαιο με τη New York Times για ένα website της New York Times, το about.com, όπου φτιάχνουν κάποια βίντεο τα οποία είναι εκπαιδευτικά για το ίντερνετ. Έψαχνα λοιπόν κάποιον να δείξει οδηγίες για το PowerPoint. Πώς, ας πούμε, να κάνετε αυτό στο PowerPoint, πώς να κάνετε εκείνο, έχει πολλά θέματα. Και έμαθα για αυτό το κίνημα και λέω, για να δω, λέω, τι υπάρχει στην Ελλάδα. Έλαβα τόσα πολλά βιογραφικά, ήταν συγκινητικό. Και διάλεξα τον Δημήτρη γιατί έχει καταπληκτική προφορά στα αγγλικά, επειδή σε αυτά τα βίντεο πρέπει να μιλάς κιόλας και θα μου γλίτωνε πάρα πολύ κόπο από το να πρέπει να τα μεταγλωτήσω, να επανηχογραφήσω μετά τον ήχο στην Αμερική με Αμερικάνο. Γνωρίζει πολύ καλά την αγγλική γλώσσα, τη χειρίζεται πολύ καλά και δεν έχει πάει καν στο εξωτερικό ποτέ, να φανταστείς. Και τώρα, δηλαδή, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, γιατί τα λεφτά τα οποία παίρνει ο Δημήτρης θα πιάσουν πολύ περισσότερο τόπο από ό,τι αν τα έπαιρνε τα ίδια ένας Αμερικάνος, γιατί με το ίδιο ποσό στην Ελλάδα μπορεί κανείς σιγά σιγά να πληρώσει το ενίκιο του, ενώ για την Ελλάδα το ίδιο ποσό, για την Αμερική το ίδιο ποσό μπορεί να μη φτάνει. Ας πούμε, και τα ενίκια είναι πάρα πολύ ακριβά. Το κόστος ζωής είναι πολύ υψηλότερο. Οπότε αυτή τη στιγμή και μπορεί να δώσει κανείς δουλειά σε κάποιο Έλληνα, ίσως με λιγότερα χρήματα από ό,τι θα του κόστιζε να προσλάβει αντίστοιχα έναν Αμερικάνο ή έναν Αυστραλό ή κάποιον, αν είναι σε κάποια άλλη χώρα. Και τα λεφτά αυτά να πιάσουν πολύ περισσότερο τόπο στην Ελλάδα από ό,τι αν δινόντουσαν κάπου αλλού. Αν διαβάσει τη συνέντευξη κάποιος Έλληνας του εξωτερικού, ας πάει να επισκεφτεί αυτό το website, hireagreek.com λέγεται. Υπάρχουν παιδιά με απίστευτα βιογραφικά εκεί μέσα και με σπουδές στο εξωτερικό, στην Αμερική, στην Αγγλία.